Λέγε Κώστα και Τσετζόγλου, πόσα σου έδωσε και έμεινες. Πες ότι δεν έχω κάνει το παραμικρό. Να πάρουμε και... Να πω συγχαρητήρια στη διεύθυνση της Sport FM για αυτή τη μεταγραφή. μέσα στα χέρια της ΑΕΚ. Όχι ρε, όχι ρε, μην το κάνεις αυτό ρε. Μην το κάνεις αυτό. Δεν ξεκίνησε καλά η νέα εποχή. Δώσε εξηγήσεις. Δώσε εξηγήσεις. Μη μου δημιουργήσεις πρόβλημα με την ΑΕΚ. Τι λες. Γιατί... Ο Μαραχιάντας θα την πληρώσει. Ναι, σωστό. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Άλλωστε σου είχα εκμυστηρευτεί ότι η πρώτη μου κίνηση ήταν η απαγόρευση εισόδου. Ναι, αυτό ήταν μια κατάσταση. Αν είχα μείνει. Βέβαια ήταν κοινή. Έτσι κι αλλιώς. Κοινή άποψη αυτή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς θα την πληρώνει δηλαδή ο Μαραχιάντας. Ναι, ρε παιδί. Είτε πριν είτε τώρα. Οπότε. Ναι. Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, τώρα παιδιά είναι μεγάλη ιστορία. Έχω γράψει κάποια πράγματα. Με το δικό σου τρόπο είναι αλήθεια. Αυτό τώρα που απλά θέλω να πω, γιατί είναι πιθανό να έχει πάει το μυαλό πολλών, ας πούμε, είναι ότι δεν είναι ότι φοβήθηκα ότι έρχονται άσχημες μέρες και τέτοιο. Το αντίθετο. Δηλαδή μπορώ να πω ότι σήμερα τώρα που μιλάμε, ας πούμε, και με αυτό το διήμερο που πέρασα εκεί και γνώρισα και τον νέο διευθύντη και όλα αυτά που συζητήσαμε, και είμαι πιο αισιόδοξος από ότι ήμουν τη Δευτέρα, γιατί ήταν και το ξαφνικό, γιατί ο Μελισανίδης είχε καταφέρει ούτε οι πιο στενοί του συνεργάτες να ξέρουν, ούτε οι πιο κοντινοί του άνθρωποι να ξέρουν τι γίνεται. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό, δηλαδή και εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν το συνειδητοποίησα. Όχι ότι φεύγει, ότι το ήξεραν, ας πούμε, τρεις άνθρωποι μόνο. Είναι απίστευτο πώς κρατήθηκε αυτό το πράγμα τόσο καιρό. Κάτι που ετοιμαζόταν 1,5 χρόνο. Και αυτό που είπα πριν. Τώρα είναι μια νέα εποχή. Ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά. Το καταλαβαίνω όλα αυτά. Εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Ούτε να υπάρχει από πριν απεσιοδοξία, ούτε βέβαια μεγάλη αισιοδοξία. Το θέμα είναι να καταφέρει η ΑΕΚ να, σε πρώτη φάση, αν μπορέσει να μείνει σε αυτό το επίπεδο που είναι. Δύο ερωτήσεις βασικές ναι, υπάρχουν εδώ. Η μία ερώτηση είναι ποιες είναι οι προθέσεις που διέκρινες στο επίπεδο το επενδυτικό στην ομάδα. Και το δεύτερο είναι αν όντως ο υπάρχον μηχανισμός λειτουργεί με τους ρυθμούς που λειτουργούσε και πριν ανακοίνωσε ο Δημήτρης Μελισσανίδης ότι αποχωρεί από την ΠΑΕ. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά, για μια τόσο μεγάλη αλλαγή, τα πράγματα προχωράνε πολύ ομαλά. Δηλαδή, ο κύριος Ηλιόπουλος μέσα στο πακέτο της συμφωνίας ήταν και η διατήρηση των στελεχών, παρότι ουσιαστικά μόνο ο Αλμέιδα και άλλος ένας άνθρωπος ήξεραν πολύ νωρίτερα τι γίνεται. Και για τον Αλμέιδα είναι και φυσιολογικό, έτσι, γιατί αν ο Αλμέιδα το μάθαινε τελευταία στιγμή, μπορεί να είχαμε πρόβλημα στις καταστάσεις. Ναι, σωστά. Η ομάδα πραγματικά δεν έχει σταματήσει καθόλου, λειτουργεί κανονικότητα. Δηλαδή χθες ήρθε ο κύριος Ηλιόπουλος στα γραφεία και προχώρησαν τα πράγματα. Τώρα, στο κομμάτι τώρα που τρέχει, που είναι το μεταγραφών, γιατί είναι η μεταγραφική περίοδος, προχώρησαν τα πράγματα ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι θα προχωρούσαν. Και νομίζω θα το δούμε αυτό σύντομα. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που ρώτησες για την επένδυση, σίγουρα ένας άνθρωπος όταν δίνει αυτά τα εκατομμύρια για να μπει στην ΑΕΚ, αποφασισμένος κιόλας και γνωρίζοντας ότι έρχεται στη θέση του Μελισσανίδη, έτσι, του ανθρώπου που είναι ο κορυφαίος στην ιστορία της ΑΕΚ, παράγοντας που έχει περάσει και με λόγω αριθμών και λόγω υποδομών και για όλα. Είναι δεδομένο ότι ξέρει που έρχεται, έχει τη δυνατότητα, την οικονομική. Δεν θέλω τώρα να μπούμε σε ζύγι. Δεν χρειάζεται. Μαρινάκης ή Σαββίδης ή Αλαφούζος ή Μελισσανίδης. Πάντως έχει τη δυνατότητα, την οικονομική, να τρέξει την ομάδα, και αυτός ήταν, δηλαδή, οι δύο λόγοι που νομίζω επέλεξε τελικά ο Μελισσανίδης να το δώσει, παρότι οικονομικά για τον ίδιο ήταν η χειρότερη πρόταση που είχε. Από ό,τι και ο ίδιος είπε, ήταν αυτό, ότι βλέπει έναν άνθρωπο που, όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο στο ποδοσφαιρικό σκηνικό,
μπορεί σε όλα τα επίπεδα που χρειάζεται να σταθεί. Ενώ με άλλους, και ιδίως με πολυεθνικές που θα είχαν κάποιους ανθρώπους υπαλλήλους να τρέχουν την ομάδα, και από το παρελθόν έχει δείξει ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι όριμο για τέτοιες καταστάσεις. Και επίσης έχουμε δει και επενδυτές πάρα πολύ μεγάλους, το συγχωρεμένο Κοντομινά, τον κύριο Μητυλινέο, να μπαίνουν σε ομάδες και να φεύγουν τρέχοντας. Ή επίσης η ΑΕΚ είχε μαζέψει ο Ντέμις Νικολαίδης μια ομάδα εφοπλιστών πανίσχυρη, που πάλι όμως το πράγμα δεν λειτουργήσε. Mm-hmm. Ήθελε έναν άνθρωπο έτσι που να έχει αυτό το προφίλ, τον κύριο Ηλιόπουλο τον ξέρει χρόνια, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια συνεργαζόταν στην ΕΝΑ, γι' αυτό τον εμπιστεύτηκε. Και εγώ έχω εμπιστοσύνη στο ένστικο του Μελισσανίδη και στην κρίση του και περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει πάντως, λέω, η διάθεση, τα πράγματα λειτουργούν κανονικά, σε ανοιχτή γραμμή με τον Αλμέιδα. Είναι όλα γνωστά, τι χρειάζεται η ομάδα, τι κάνει. Θα προχωρήσει και νομίζω ότι θα δούμε. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν θα έχουμε σε επίπεδο στελεχών ούτε καν προσθήκες. Όχι μόνο δεν θα έχουμε αποχωρήσει, αλλά δεν θα έχουμε ούτε καν προσθήκες. Ξέρεις, αυτό που λέει ο κόσμος, ότι συνήθως επειδή με τον έρχεται ένας ιδιοκτήτης, φέρνει και έναν, δύο, τρεις, πέντε δικούς του ανθρώπους. Ανεξάρτητα από το αν μένουν όλοι όσοι υπήρχαν. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αν θα έρθουν, πάντως τα κεντρικά στελέχη αυτή τη στιγμή είναι τα ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που, είπα και πάλι, υπάρχει άνθρωπος που ήταν σε όλη αυτή τη διάρκεια του ενός έτους, ενάμιση, που ο κύριος Μελισσανίδης με τον κύριο Ηλιόπουλο ετοίμαζαν αυτό που είδαμε τη Δευτέρα, που ήταν μέσα στα πράγματα και συνεχίζει να είναι. Οπότε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο, τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα θα πάει κάποιος στη θέση που δεν πήγα εγώ, σίγουρα θα έρθει καινούριος οικονομικός, εννοούνται όλα αυτά, έτσι, ναι. Διευθυντής. Στο διοικητικό κομμάτι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι. Τουλάχιστον σε υψηλό βαθμό. Έτσι, σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Ναι. Αυτό. Ναι. Στο βασίλειο ότι αφορά τα μεταγραφικά, αυτό το όνομα του Καμαρά που βγήκε τη Δευτέρα, okay, φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι μέσα στην υπόθεση. Από ό,τι βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι θα πάρει στον ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε να το δούμε. Τώρα, παιδιά, ναι, δεν ξέρω. Τώρα, για το Καμαρά είναι ουσιαστικά 6 μήνες που είναι ελεύθερος. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και για πολλές ομάδες, στο εξωτερικό πρώτα. Τώρα ακούστηκαν οι ελληνικές ομάδες για τον Μαντί Καμαρά. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Ναι. Δεν είναι και μια θέση στην οποία η ΑΕΚ καίγεται. Όχι, δεν καίγεται. Είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν καίγεται. Και επίσης είναι και, θέλω να πω, αν δεν είναι να φτιάξεις την ομάδα και να στηριχτείς πάνω σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, που δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συμβεί στην ΑΕΚ, δεν είναι και εύκολο να δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ συμβολίου. Okay. Δηλαδή για να δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Θα σου πάω εκεί. Ναι. 1,5 έχει φτάσει ο άλλο. Για να δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο, πάνω να πει ότι. Θα το ξεκινάει στο βασικό του πλάνο. Αυτό είναι, ναι. Ο Καμαρά είναι ελεύθερος. Οπότε το ποσό αυτό που λέτε, εμένα δηλαδή, δεν μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί αν, ας πούμε, μπορεί σε μια ομάδα να πάρει τον Καμαρά 3 εκατομμύρια, θα τον έπαιρνε. Όχι. Δεν λέω πολύ μεγάλο. Λέω πολύ μεγάλο για να μην είναι στους 12, 13, 14 στο κλειστό rotation. Γι' αυτό λέω πολύ μεγάλο. Και στην ΑΕΚ του Σιμάνσκι, του Γιόνσον, του Πινέδα. Μπορεί και να μην είναι. Δεν λέω καν του Λιουμπιτσίτς. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι, άμα πάρει τον Καμαρά, ο Καμαρά θα ξεκινάει και θα δούμε ποιος θα είναι ο άλλος ένας ή πιθανή άλλοι δύο. Εκτός και αν υπάρχει άλλη προοπτική. Αν υπάρχει προοπτική. Να πουλήσει κάποιον. Το Σιμάνσκι. Okay, ναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Αλλά θέλω να πω, παιδί μου, για να πάρεις τον Καμαρά με αυτά τα λεφτά, πρέπει να είναι ότι αυτός θα είναι στο 70% των παιχνιδιών βασικός. Ναι. Γενικά και πωλήσεις είναι πιθανό να γίνουν, απλά η τιμή να είναι αυτή που θέλει η ΑΕΚ, αυτή η πολιτική παραμένει η ίδια και με τον κύριο Ηλιόπουλο. Γιατί η ΑΕΚ δεν καίγεται για να φέρει χρήματα, για να δώσει. Οπότε για να γίνει η πώληση θα πρέπει να έρθει μια πρόταση πολύ δελαστική για την ΑΕΚ και για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τώρα, είναι και κάποια παιδιά στο Euro, όπως λέτε, και είναι και άλλοι παίχτες που δεν θα είναι στο Euro, αλλά σίγουρα υπάρχει διαφορά για αυτούς. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Με τερματοφύλακα πιστεύω και εκεί οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί εκεί είναι μια θέση. Έχω ξαναπεί, να το ξαναπώ και τώρα, ότι είναι πιθανόν να είναι 2 τερματοφύλακες που θα αποκτηθούν τελικά.
αλλά θα το δούμε αυτό. Έχουμε το θέμα του... Άρα αυτό σημαίνει ότι θα φύγει και ο Στάνκοβιτς, εννοείς? Είναι πιθανό, το αφήνω ανοιχτό. Ναι, όχι. Αυτό λέω, στην περίπτωση που αποκριθούν δύο, δεν εννοείς πρώτο και τρίτο? Κοίτα, καταρχάς να πούμε κάτι, ότι και ένας να φύγει, είναι πιθανό να φύγει ο Στάνκοβιτς και να μείνει ο Θανασιάδης. Okay. Δεν είναι κάτι, δηλαδή... Δεν είναι κάποιος μπετό. Μπράβο. Ναι, δεν υπάρχει κάποιος μπετό, αλλά μπορεί να γίνει και κίνηση με δύο. Έχει πιθανότητες αρκετές. Θα το δούμε αυτό. Και από εκεί και πέρα νομίζω όλες τις θέσεις θα ενισχυθεί. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητάμε για δεξί-αριστερό μπακ. Με τον Γιαννούλη τα δεδομένα είναι όπως τα γνωρίζουμε. Ότι επιμένει και εξετάζει προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Όταν έρθει στην Ελλάδα πιστεύω θα γίνει μάχη. Για το συγκεκριμένο. Εκεί τώρα δεν μπορώ να πω κάτι, ούτε να κάνω κάποιο προγνωστικό. Το ενδιαφέρον δεδομένο το ξέρουμε εδώ και μήνες. Και τη Σάκη του Παναθηναϊκού. Εξαρτάται βέβαια και από τα χρήματα, θέλω να πω δηλαδή ότι τα χρήματα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά από τις διαπραγματεύσεις. Ότι χρήματα του Γιαννουλή. Τα χρήματα που θα βρει στην Ελλάδα, που βρίσκει στην Ελλάδα μάλλον. Δεν τα βρίσκει έξω. Δεν τα βρίσκει έξω ούτε κατά διάνοια. Ναι. Τι βρίσκει έξω δηλαδή. Που είναι το παράδοξο. Δηλαδή συνήθως οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν πολύ καλύτερα χρήματα. Πολύ καλύτερα χρήματα έξω. Δεν βρίσκει 1,5 εκατομμύριο ευρώ που βρίσκει στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι βρίσκει στην Ελλάδα. Ναι, φαίνεται. Για κάθε χρόνο συμβολέου. Τώρα βέβαια μπορεί το παιδί να πει ότι μπορώ να πάω και να παίξω στη Γερμανία με ένα. Δεν με καίει το 1,5. Okay, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα, ναι. Εντάξει, back. Νομίζω το θέμα του ότι δεν υπάρχει. Γενικά η ΑΕΚ έχει κάποιες λύσεις και εκεί πιστεύω θα δούμε πράγματα σύντομα, γιατί και ο Σεντιμπέ έχει, όπως ξέρετε, έχει φύγει, όπως και ο Φανβέρ που χθες χαιρέτησε και την ομάδα, μετά την ολοκλήρωση με τον Ατρόμητο. Και αφού πήρε και την άδεια της ΑΕΚ, γιατί δεν έχει πάει από 30 Ιουνίου, πρέπει να εγκρίνει η ομάδα για να γίνει αυτό, η πρώην, και το έκανε η εννοείται, για τον Φανβέρ. Τώρα μετά είναι στο κέντρο της άμυνας. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει, αν θα είναι μικρός, αλλά δεν αποκλείει και εκεί μεταγραφή να γίνει. Με τον Γκάλενς έχουμε κάποιο νέο? Με τον Γκάλενς είναι αυτό που είχαμε πει. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει τη ρήτρα που είχε βάλει εξ ολοκλήρου, γιατί ξέρει, έχει τις πληροφορίες και το γνωρίζει ότι η ομάδα δεν τον θέλει. Ναι. Πιστεύω ότι τελικά θα μείνει ο Γκάλενς, ναι. Okay. Δηλαδή, τέλος πάντων, οι πιο πολλές πιθανότητες είναι να μείνει. Ναι. Οι πιο πολλές πιθανότητες είναι να μείνει. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να γίνει και άλλη κίνηση και μετά αυτή η κίνηση να σημαίνει ότι ίσως στην πορεία, ξέρω εγώ, ο Μίτογλου που είχε ζητήσει, τον είχε ζητήσει το καλό, η Φενέρμπαξε, ξέρω εγώ, δανεικό ή κάτι, να δοθεί κάπου, αν τον θέλει και αυτός. Mm-hmm. Αλλά έτσι και αλλιώς η ΑΕΚ έχει 5 center back και μπορεί και 5 να μην υπάρχει μικρός δηλαδή σαν πέμπτος. Τώρα, για το κέντρο, εντάξει, το όνομα του Καμαρά παίζει. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι. Όπως είπε και ο Μιχάλης, δεν είναι η θέση που η ΑΕΚ καίγεται. Αλλά για να υπάρχει μέσα στην υπόθεση, για να παίζει μέσα στην υπόθεση, κάτι υπάρχει εκεί. Ναι, μα είναι γεγονός ότι ο Αλμέιδα, νομίζω, δύο παίκτες του Ολυμπιακού είχε, πώς να το πω, ζηλέψει αυτή τη διετία που είναι στην Ελλάδα. Τον Χουάν και τον Καμαρά. Και τον Μπακαμπού. Και τον Μπακαμπού, τον τρεις. Ναι, τρεις. Κυρίως ο Μπακαμπού πάντως ήταν. Ναι. Κυρίως ο Μπακαμπού και μετά ο Καμαρά και πιο μετά ο Χουάνγκ. Ναι. Το Χουάνγκ τον ήθελε πάντως και ο Αλμίδα στην ΑΕΚ. Σωστά. Θέλω να πω ότι ο Καμαρά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, η ένταση, το pressing, ναι. Όπως και ο Μπακαμπού είναι. Και τα χαριστικά του Χουάνγκ τα βγήκε στον Πινέδα. Σωστά. Ο Αλμίδα. Ναι. Αυτά για το κέντρο. Τώρα στην επίθεση, για το αριστερό εξτρέμιο είμαστε σίγουροι, να δούμε τι θα γίνει με τον Άμπραμπατ. Υπάρχει ο Χατσαφή που είναι εκκρεμότητα, η άποψή μου δεν αλλάζει, πιστεύω ότι τελικά θα μείνει ο Χατσαφή για πολλούς λόγους και θα αποκτηθεί και αριστερό μπακ. Mm-hmm. Απλά του λέω συνέχεια για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα. Όμως η παραμονή του Χατσαφή δίνει και μια άνεση στην ΑΕΚ, παιδί μου, να περιμένει και περισσότερο τον Γιαννούλη ή τον όποιο αριστερό μπακ. Ναι. Για τον πρώτο προκληματικό, ξέρεις. Σωστά. Μα για τον πρώτο προκληματικό, αν δεν γίνουν πωλήσεις, η ΑΕΚ γενικά μπορεί να περιμένει. Ναι. Δηλαδή έχει μια εντεκάδα που θα μπορούσε να είναι βασική. Με Ρότα, με Μουκουντή, με Βίντα.
Είτε με Χατζησαφή είτε με Πίλιο, με Σιμάνσκι, με Γιόνσον, με Πινέδα, με Ελίασον, με Πόνσε, με Τσούμπερ. Μια εντεκάδα. Απλά για να μην μπερδευτεί κανείς, θα γίνουν μεταγραφές μέχρι τότε και πιστεύω θα γίνουν και σύντομα. Δηλαδή, μέσα στην άλλη εβδομάδα θα μιλήσει ο κύριος Ηλιόπουλος. Το σκέφτηκε ο ίδιος και για μένα είναι σωστό. Δηλαδή, τη μέρα της αποχώρησης του Δημήτρη Μελισσανίδη ήταν καλό που δεν έγινε. Που μίλησε ο Μελισσανίδης ουσιαστικά. Ο Ηλιόπουλος έκανε απλά την τοποθέτηση που έκανε. Νομίζω είναι σωστό. Θα μιλήσει και εκεί θα απαντήσει όλους. Υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις για Φοφανά και όλα αυτά μαζί με Καμαρά και ερωτήσεις για το αν σκέφτεται αλλαγή διάταξη ο Ματίας Αλμέιδα. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι κάτι που σίγουρα το εξετάζει. Για Φοφανά πάντως, παιδιά, είναι μια περίπτωση που εγώ δεν... Ναι, δεν μοιάζει. Όχι, δεν μοιάζει εύκολο. Δεν μοιάζει σχεδόν ρεαλιστικό. Δεν είναι normal τώρα αυτό το πράγμα. Τόσο αν πουλάγε για τον Πινέδα, ξέρω, 20 εκατομμύρια και... Που και πάλι τώρα δεν είναι. Mm. Ο άνθρωπος εκεί έχει ένα συμβόλαιο που είναι τριπλάσιο από το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό μόνο τα λέει όλα. Και έχει αγοραστεί το προηγούμενο καλοκαίρι 30 εκατομμύρια. Δηλαδή, okay. Να κρατάμε και ένα... Ξέρεις. Να βάζουμε ένα φρένο κάπου. Πάντως και διάθεση υπάρχει για μεταγραφές και χρήματα υπάρχουν. Και πιστεύω μεταγραφικά θα είναι καλό καλοκαίρι για την ΑΕΚ. Και επίσης εκτιμώ ότι αυτό το καλοκαίρι θα γίνουν και κάποιες πωλήσεις. Δηλαδή μια-δυο πωλήσεις θα γίνουν. Μάλιστα. Ωραία. Σε αποθεώνω για το ιστορόγραφο της τοποθέτησης χθεσινής σου. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαΐ. Έπαιξες ρόλο και εσύ. Το ξεπέρασα τα κουκιά. Τελικά μου είπανε καλύτερο, ναι. Που δεν το θυμόμουν. Ο Αργύρης Παντουλάκης έκανε μια προπόνηση στην ΑΕΚ. Σωστό, ναι. Είχε έρθει ως προπονητής, έκανε μια προπόνηση. Πήγανε κάποιοι, εντάξει, κακώς για μένα τον κράξανε και παρατήθηκε μετά την πρώτη προπόνηση. Οπότε, με οριακά, ίσως τον πέρασα. Οριακά. Οριακά. Ευχαριστούμε, κύριε. Ραντεβού με τον Τάσο που μου έλειψε πολύ αυτές τις δύο μέρες. Χαίρετε. Και τα άλλα τα παιδιά, έτσι. Απλά είπα τον Τάσο λόγω του γνωστού story. Καλημέρα σου. Χαίρετε. Βάλ το break σου.